Είναι πολύ καλό που βλέπω τόσα νέα παιδιά να ασχολούνται με το σκάκι. Το σκάκι σε βοηθάει να σκέφτεσαι, να παίρνεις αποφάσεις γρήγορα, γιατί βλέπεις υπάρχει και το χρονόμετρο, και από εκεί και πέρα να αναλαμβάνεις και τις ευθύνες σου για τις αποφάσεις που έχεις πάρει. Και να βελτιώνεσαι έτσι ουσιαστικά. Και βεβαίως σε βοηθάει και στην αυτοσυγκέντρωση. Σίγουρα, σίγουρα σε βοηθάει στην αυτοσυγκέντρωση. Αυτό που γίνεται εδώ πέρα στην Κέρκυρα, αλλά μην ξεχνάμε κάτι, το σκάκι στην Κέρκυρα είναι παράδοση. Να σκεφτείτε το εξής, ότι ο σύλλογος μας είναι ο αρχαιότερος σύλλογος, έχει φτιαχτεί στην Ελλάδα πριν φτιαχτεί η Ελληνική Σκακίστικη Ομοσπονδία. Και για αυτούς που θέλουν να δουν και τη σκακέρα του Captain Evans, που είναι στην αναγνωστική εταιρεία. Ο Captain Evans ήταν πολύ γνωστός, υπάρχουν και ανοίγματα. Ήταν ένας καπετάνιος, είχε βγει τη σκακέρα του και τα κομμάτια του. Δηλαδή υπάρχει παράδοση στο σκάκι. Βέβαια, εγώ θυμάμαι ότι ήμουν πιτσιρικάς στην ηλικία των παιδιών. Τότε εκεί πέρα δίπλα στο ζήσιμο ήταν ένα μικρό δωματιάκι που πηγαίναμε και έπαιζαμε σκάκι. Και περίμενα να έρθει Κυριακή τότε για να με πάρει ο πατέρας μου να πάμε. Και κάπως έτσι ξεκίνησα. Θυμάμαι διάφορες φυσιογνωμίες. Θυμάμαι τον δημοσιογράφο τον Νικήτα τον Λιμπερόπουλο, ο οποίος βέβαια είχε γράψει και ένα βιβλίο, Καμπάνος του Άγιου Νικόλα, και είχε και την ιστορία της Κέρκυρας μέσα, τη ζωή του μέσα από την Κέρκυρα. Λοιπόν, θα σας πω μια μικρή έτσι ιστορία. Όταν ήμουν πιτσιρικάς, λοιπόν, είχε πει στον Λιμπερόπουλο ο πατέρας μου, του λέει: Κύριε Νικήτα, δεν παίζεις καμία παρτίδα και με το Σπύρο μου. Εγώ πήγαινα και παρακολούθησα εκεί. Και του λέει: Ρε Γιάννη, τώρα με το Σπύρο θα παίξω. Και γράφει μέσα στο βιβλίο της Καμπάνος του Άγιου Νικόλα σε ένα κεφάλαιο που έχει για το σκάκι στην Κέρκυρα, λέει: Αυτός ο Σπύρος μετά έγινε πρωταθλητής Ελλάδος. Πού να το ξέρει ο αείμνηστος Λιμπερόπουλος, που ήταν πραγματικά μια μορφή της κερκυραϊκής κοινωνίας. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, θέλω να πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που εδώ πέρα ο Μάνος ο Ναθαναήλ, ο Φόντας ο Μακρύς, ο Γιάννης ο Ρεβίθης, ο Νίκος ο Σχιαδόπουλος, ο Αλέκος ο Κόσκουρος, μια παρέα φίλων, έχουν πραγματικά καταφέρει να φτιάξουν αυτό που δεν έχουν καταφέρει πολύ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδος. Δηλαδή το σκάκι στην Κέρκυρα έχει μεγάλη ανάπτυξη, όπου και να πηγαίνω τα βλέπουν μέσα στο ίντερνετ, μου λένε τι ωραία δουλειά που κάνετε. Και βέβαια θα πω και κάτι ενδόμηχα, καλό θα ήταν να ξεκινήσουμε να ξανακάνουμε και το μεγάλο μας το διεθνές τουρνουά, το οποίο έχει σταματήσει. Είχα καταφέρει 1-2 χρονιές, είχα φέρει ένα γερμανό σπόνσορα, το Βέμπε, ο οποίος διοργανώνει τουρνουά σε όλο τον κόσμο. Το είχαμε κάνει και την τελευταία φορά το είχαμε κάνει και είχε γίνει στο Φαλιράκι μας είχαν εδώ. Μετά και πέρα, με την κατάσταση και με την κρίση και με το αυτό, σταμάτησε και τώρα το κάνει στη Μάλτα. Ελπίζω να φτιάξουν τα πράγματα στην πατρίδα μας, δεν ξέρω γιατί όλοι το έχουμε ανάγκη, και να συνεχίσουμε και τη διεθνή ανάπτυξη του σκακιού στην Κέρκυρα. Και μέχρι να φτιάξουν τα πράγματα, νομίζω ότι αν υπάρχει θέληση και η βούληση, μπορούμε να το σπρώξουμε λίγο. Μία κουβέντα είναι. Εσύ μπορείς από τη μεριά σου να το σπρώξεις και να το προωθήσεις. Εγώ δεν έχω. Καταλαβαίνω τι πρέπει να γίνει, αλλά από εκεί και πέρα το πώς πρέπει να γίνει πρέπει να το αποφασίζουν άλλοι. Όταν ξεκινούσε αυτή η προσπάθεια, είχε πει εδώ και 4-5 χρόνια, μου είχε πει ο Μάνος ο Ναθαναήλ, ότι στόχος είναι στα επόμενα χρόνια να βγει ο επόμενος Σπύρος Κέμπρης. Βλέπω τώρα και μέσα από τις επιτυχίες όλων αυτών των παιδιών, βέβαια, βλέπω μέσα από τις επιτυχίες όλων αυτών των παιδιών αυτός ο στόχος να υλοποιείται. Κοίταξε να δεις, άμα υπάρχει μεγάλο φυτώριο και υπάρχει και συναγωνισμός και ανταγωνισμός υγιής, θα βγουν και τα παιδιά, θα βγουν και τα ταλέντα. Είναι πολύ σημαντικό που παίζουν τόσο πολλά άτομα. Γιατί για να παίξεις κάκι και να ανεβείς, πρέπει να έχεις και άλλα άτομα που παίζουν και να βελτιώνεσαι. Ο ένας δηλαδή θα παίζει με τον άλλον. Έτσι ξεκινάει αυτό. Και εδώ πέρα είναι μια καλή κατάσταση. Σύντομα θα δούμε παιδιά που. Ήδη έχουμε παιδιά που διακρίνονται και στα νεανικά και στα σχολικά κτλ. Δηλαδή, εγώ είμαι πολύ χαρούμενος. Βλέπω και την ποιότητα του παιχνιδιού των παιδιών που ανεβαίνει. Έτσι. Βλέπεις εδώ πέρα έχουμε και τις μικρούλες μας. Αυτό ότι δεν είναι μόνο τα αγόρια, αλλά είναι και τα κορίτσια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εδώ πέρα ο σύλλογος έχει και αγόρια και κορίτσια που παίζουν. Σε άλλα μέρη πολύ πιο δύσκολο, ξέρεις. Γιατί συνήθως τα αγόρια πήγαιναν και παίζανε σκάκια, αλλά εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπυρό. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Βεβαίως θα τα ξαναπούμε και ελπίζω να μας πάνε όλα καλά και να βρεθούμε να κάνουμε και κάνα διεθνές τουρνουά.
Είναι η τελευταία διοργάνωση του σχολικού πρωταθλήματος της χρονιάς 2014-2015 και κλείνουμε με τον καλύτερο τρόπο. Κλείνουμε με τους αγώνες για την άνδειξη του πρωταθλητή και της πρωταθλήτριας Κέρκυρας. Οι αγώνες αυτοί ξεκίνησαν από πέρσι το Σεπτέμβριο, έγιναν αγώνες σε όλα τα σχολεία της Κέρκυρας, ακολούθησαν προκρίσεις πολλών παιδιών, γύρω στα 400 παιδιά έπαιξαν στον τελικό που έγινε στο γήπεδο, το κλειστό γήπεδο του μπάσκετ της Κέρκυρας, και από εκεί πέρα προκρίθηκαν οι καλύτεροι, 30 που τους βλέπετε εδώ από πίσω, είναι από όλες τις τάξεις, και γίνονται δύο ξεχωριστοί αγώνες για τον πρωταθλητή και την πρωταθλήτρια Κέρκυρας. Τελειώνοντας, δηλαδή, ξεκινάει, αύριο ξεκινάει η καινούρια χρονιά στην ουσία. Σήμερα κλείνει με τον καλύτερο τρόπο η παλιά χρονιά. Οι αγώνες φέτος είναι πολύ δυνατοί, το επίπεδο είναι πάρα πολύ ανεβασμένο, πάρα πολύ ψηλό, και πραγματικά το βλέπουμε χρόνο με το χρόνο πώς τα παιδιά αυτά εξελίσσονται. Όπως ξέρετε, έχουμε πλέον πρωταθλητές Ελλάδος, έχουμε ήδη μια πρωταθλήτρια Ελλάδος, παιδιά που πήραν τη δεύτερη θέση στα πρωταθλήματα Ελλάδος στις τάξεις τους. Και πιστεύουμε ότι του χρόνου θα είμαστε ακόμα καλύτερα. Συνήθως όταν γίνονται εξαγγελίες, πέφτουμε έξω. Εσείς είχατε κάνει μια εξαγγελία πριν από 5-6 χρόνια περίπου, ότι στα επόμενα χρόνια θα βγει ο επόμενος Σπύρος Κέμπρης και ο επόμενος πρωταθλητής Ελλάδος. Μας έλεγε, μιλήσαμε πριν με τον κύριο Σκέμπρη, ότι βλέπει ότι και χαίρεται όχι μόνο για τη μαζικότητα των παιδιών που συμμετέχουν σε αυτά τα πρωταθλήματα, αλλά και για την ποιότητα των παιδιών και των αγώνων. Άρα στην εξαγγελία πέσατε μέσα. Ναι, είπαμε ήδη τυπικά έχουμε και μία πρωταθλήτρια Ελλάδος, αλλά θέλουμε και πολλούς ακόμα, έτσι. Και πιστεύω ότι σε αυτά τα παιδιά πραγματικά, δουλεύοντας και στα δύο επίπεδα, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να βλέπουμε και στα δύο επίπεδα. Όχι μόνο στο μαζικό, αλλά ούτε και μόνο στον πρωταθλητισμό. Δουλεύουμε πάρα πολύ στο μαζικό επίπεδο. Υπάρχουν εκατοντάδες παιδιά τα οποία έρχονται, μαθαίνουν το σκάκι, έρχονται σε επαφή με το σκάκι, και από εκεί και πέρα αποφασίζουν αν θέλουν να το συνεχίσουν απλώς σαν μία αναψυχή, σαν κάτι το οποίο θα το έχουν και θα ασχολούνται με σε όλη τους τη ζωή, αλλά σε ένα δεύτερο επίπεδο. Αλλά υπάρχουν και τα παιδιά, όπως τα περισσότερα από τα παιδιά που έχουμε εδώ πέρα, τα οποία πλέον είναι παιδιά τα οποία το σκάκι θα γίνει σημαντικό μέρος της ζωής τους. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτά τα παιδιά θα φέρουν την Κέρκυρα στο σκάκι εκεί που πραγματικά αξίζει, και το λέω αυτό διότι η παράδοση σκακιστική στην Κέρκυρα μετράει αιώνες, όταν σε άλλα μέρη μετράει μόνο μερικές δεκαετίες. Όταν έχει ξεκινήσει από τον 19ο σίγουρα αιώνα, στις αρχές του 19ου αιώνα, ίσως και πιο πριν, αλλά δεν το ξέρουμε. Στοιχεία έχουμε μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα και πραγματικά συνεχίζεται αδιάλειπτα μέχρι τις μέρες μας. Και αυτά τα παιδιά, τα οποία είναι μέλη ενός συλλόγου με ένα περίεργο όνομα για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την Καθαρέουσα, τον Σύνδεσμο Παικτών Ζατρικίου Κερκύρας. Κανένας άλλος σκακιστικός σύλλογος όλη την Ελλάδα δεν ονομάζεται Σύλλογος Ζατρικίου. Όμως εμείς κρατάμε την ονομασία, την αρχική του 1923. Πιστεύω λοιπόν ότι τα παιδιά αυτά είναι άξιοι συνεχιστές αυτής της πολύ μεγάλης παράδοσης. Και κάτι τελευταίο, πέρσι συμμετείχαν περίπου γύρω στις σε όλα τα πρωταθλήματα 4 με 5.000 παιδιά. Στόχος φέτος συμμετείχαν τόσα, πιστεύω ότι περίπου τόσα, γιατί αυτές είναι και οι δυνατότητές μας. Mm-hmm. Περίπου τόσα θα συμμετάσχουν και φέτος, εάν κάναμε πρωταθλήματα όπως κάνουμε και στα δημοτικά μέσα και σε κάθε γυμνάσιο και σε κάθε λύκειο, ο αριθμός θα ήταν πολύ μεγαλύτερος, απλώς πλέον δεν επαρκούμε. Όταν ξεκινήσαμε το κάναμε και στα γυμνάσια και στα λύκεια και δεν έρχονταν μόνο στη δεύτερη φάση τα γυμνάσια και τα λύκεια, αλλά πλέον επειδή θέλουν πάρα πολλά παιδιά να παίξουν και είναι ο αριθμός των ατόμων που ασχολούνται είναι συγκεκριμένος, πεπερασμένος και δεν επαρκούμε πλέον. Αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι εκεί γύρω στους 5.000 είναι ένας αριθμός ρεκόρ που είναι πέρα από κάθε φαντασία για οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδας, ότι θα είναι και ο φετινός αριθμός. Πάντως μας έλεγε ο κ. Σκέμπρης ότι αυτό το πείραμα της Κέρκυρας έχει ξεπεράσει και τα σύνορά μας και ακούγεται πια σε όλο το Πανελλήνιο. Ναι, πραγματικά. Και ακούγεται και μας ζητάνε πλέον ακόμα και την τεχνογνωσία μας, να δούμε πώς καταφέραμε
ξεκινώντας από το μηδέν, πριν από 5 χρόνια, φέτος είναι ο έκτος που ξεκινάμε, πριν από 5 χρόνια να ξεκινήσουμε από το μηδέν σε επίπεδο μαζικού σχολικού αθλητισμού και να έχουμε φτάσει να έχουμε την μεγαλύτερη ποσοστία συμμετοχή και με πολύ μεγάλη διαφορά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μας ζητάνε λοιπόν την τεχνογνωσία, να δούμε πώς το κάναμε, προσπαθούν να το κάνουν και αυτοί και πραγματικά εμείς θα χαρούμε αυτό που ξεκινήσαμε να εξαπλωθεί όλη την Ελλάδα, διότι η αλήθεια είναι ότι είμαστε μια παρέα η οποία συνεχίζει εδώ και 40 και παραπάνω χρόνια, οι οποίοι το μόνο που θέλουν πραγματικά είναι να εξελιχθεί και να αναδειχθεί αυτό το άθλημα που πάρα πολύ αγαπάμε. Θα μας πείτε το όνομά σας. Με λένε Σπύρο, στρατηγό. Εμένα Μπόι Βασιλόπουλο. Λοιπόν, εσύ Σπύρο, πόσο καιρό ασχολείσαι με το σκάκι? Περίπου 4 χρόνια. Και εσύ? 5, κάπου εκεί. Έχετε συμμετάσχει και σε αγώνες εκτός Κέρκυρας και στα Πανελλήνια και στα μαθητικά πρωταθλήματα. Τι έχουμε πετύχει? Είχα βγει για συνεχόμενες χρονιές πρωταθλητής Δυτικής Ελλάδας και είχα πάρει και 2 χάλκινα μετάλλια στο Πανελλήνιο. Μάλιστα. Και εσύ? Εγώ σε έχω πάρει Δυτικής Ελλάδας 2 φορές. Έχω πάρει το σχολικό που έγινε στο κλειστό και στα Πανελλήνια δεν το έχω πάει και πολύ καλά, αλλά... Μέχρι τώρα. Ναι. Είχα βγει 20, αλλά φέτος θα προσπαθήσω για καλύτερη θέση. Φέτος θα πάρουμε το κύπελλο στο Πανελλήνιο. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα προσπαθήσουμε. Ναι. Τι σας αρέσει περισσότερο, το σκάκι από άλλα αθλήματα, από το ποδόσφαιρο, από το μπάσκετ? Εμένα είναι το ίδιο, γιατί ασχολούμαι και με άλλα αθλήματα πάρα πολύ. Μ' αρέσει και το σκάκι, αλλά και το τένις, που ασχολούμαι και εγώ και ο Μπάμπης, αλλά και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ όλα. Και εσύ, Μπάμπη? Εντάξει. Βλέπω και για το μπάσκετ. Ναι, μας αρέσει πολύ το μπάσκετ και το Σπύρο και εμένα. Εγώ πάω 6 χρόνια μπάσκετ και σχετικά μου αρέσει πιο πολύ από το σκάκι, αλλά και το σκάκι είναι πολύ ωραίο και είναι σαν μια περιπέτεια. Ωραία. Θα συνεχίσετε το σκάκι? Εννοείται. Λοιπόν, και εσύ, Μπάμπη? Φυσικά. Ωραία. Και να κλείσουμε, τι ομάδα είστε? ΑΕΚ. Παναθηναϊκός. Δεν θα τα χαλάσουμε. Καλή επιτυχία.